Καλησπέρα σε όλους. Αυτό είναι ένα σύντομο βίντεο στο οποίο θα σας μεταφέρω τις πολύ πρώτες μου εντυπώσεις από το παιχνίδι που σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά, το unboxing, το Mr. President. Και το flipbook που σε καθοδήγησε και πραγματικά καθοδήγησε και εμένα σε όλα τα βήματα του παιχνιδιού. Μόλις ολοκλήρωσα το πρώτο έτος, όχι την πρώτη θητεία, το πρώτο έτος της θητείας μου ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και πάμε για το, και έχω ετοιμάσει, όπως έχουμε καθοδηγήσει το παιχνίδι, για το δεύτερο. Είναι 4 έτη η θητεία και φυσικά θα καταφέρεις καλά, μπορείς και να επανεκλεγείς και να έχεις άλλα 4. Φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να συνεχίσεις και σε δεύτερη θητεία. Αυτό το αποφασίζει ο παίκτης όταν, την ώρα που θέλει. Τέλος πάντων, solo είναι το παιχνίδι. Μόνοι μας αποφασίζουμε, αυτό είναι το καλό στα solo παιχνίδια, αν θα συνεχίσουμε ή όχι. Έτσι λοιπόν, τελείωσα το πρώτο έτος, έκανα όλο το γύρο και αυτές είναι πολύ πρώτες εντυπώσεις μου. Μπορεί να αλλάξουν συνεχίζοντας και παίζοντας το παιχνίδι μέχρι τέλους, μέχρι την πρώτη θητεία ή μέχρι να χάσω. Αλλά να σας πω τις πρώτες εντυπώσεις μου. Καταρχάς, παρά τα λίγα έρατα τα οποία υπάρχουν, τα οποία δεν είναι και τόσο τραγικά, έτσι δεν έγινε τίποτα, αν κάτι δεν το πετύχετε, να πω ότι τα manual και το flipbook, αυτό που το γυρνάς δηλαδή και σε καθοδηγεί βήμα-βήμα, είναι πολύ καλά δουλεμένο. Ειδικά αυτό είναι πάρα πολύ καλό δουλεμένο. Και φυσικά και τα άλλα manual έχουν με τους πίνακες και τα λοιπά, όλα είναι στη θέση τους, όλα σε καθοδηγούν τι να κάνεις. Ελάχιστα είναι τα σημεία στα οποία πρέπει να συμβουλευτείς τους καθ' αυτού κανόνες, το governing manual που είχαμε δείξει. Και πραγματικά ακολουθώντας αυτό το βιβλίο, βήμα-βήμα και χωρίς να βιαζόμαστε βασικά στα πρώτα παιχνίδια, προχωράει το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Να πω ότι βοηθάει το εξής. Υπάρχει εκτός από τη σειρά η οποία είναι εμφανής του τι ενέργειες πρέπει να γίνουν ή μπορούν να γίνουν σε κάθε σημείο, σε κάθε φορά που ενεργοποιούμε κάτι. Οι ενέργειες αυτές καθεαυτές είναι απλές. Μπορεί πολλές ενέργειες να συνδυάζονται για να βγει ένα τελικό αποτέλεσμα, αλλά κάθε μία ενέργεια είναι πάρα πολύ απλή. Δεν ξέρω πώς τα πηγαίνω. Δεν τα πηγαίνω, σε κάποια σημεία τα πηγαίνω καλά, σε κάποια σημεία δεν τα πηγαίνω καλά. Είναι λογικό, καθώς δεν έχω διαβάσει, σου δίνουν ένα από τα manual, είναι ένα briefing manual που σου λέει λίγο πολύ στρατηγικές και τι να κάνεις, ας πούμε, στο παιχνίδι, σου δίνει κάποιες τέτοιες οδηγίες. Δεν ήθελα όμως να το χρησιμοποιήσω, ήθελα πρώτα να έχω ένα feeling για το παιχνίδι, να δω τι μπορώ να κάνω μόνος μου και μετά να ακολουθήσω τις τυχόν υποδείξεις. Απλώς είναι υποδείξεις, έτσι, που σου δίνουν οι άνθρωποι της εταιρείας. Είναι επικό σε κλίμακα, να το πω έτσι, και είναι ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκεσαι συνέχεια αντιμέτωπος με κάτι καινούργιο, με κάποια καινούργια κρίση. Εκεί που βάζεις τα σχέδιά σου και λες, στη συνέχεια θα κάνω εκείνο και το άλλο, έρχονται κάρτες που δημιουργούν κρίσεις ή έρχονται κάποια κράτη τα οποία με τις ενεργές τους, έρχεται η Ρωσία, η Κίνα και κάνουν κάτι. Έρχονται κάποια κράτη τα οποία είναι ανεξέλεγκτα, έρχονται κάποια αντίπαλα κράτη τα οποία έρχεται η σειρά τους να δράσουν και πραγματικά να τρέπω τα σχεδιά σου και πρέπει να κυνηγάς. Θυμίζει αυτό, όσοι έχετε παίξει το Labyrinth of the World of Terror, ότι συνέχεια ανάβουν φωτιές, να το πω έτσι. Δυστυχώς είναι παρομοίως, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε αυτό. Ανάβουν φωτιές και κυνηγάς από πίσω να μην να τις περιορίσεις, να μην επεκταθούν. Βέβαια στην αρχή μπορώ να πω ότι, επειδή δεν ξέρω ακόμα καλά το παιχνίδι, ότι ίσως και σπατάλησα κάποιες ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν προλάβει, κάποιες ενέργειες που μπορούσαν να
έχω δοκιμάσει να κάνω, δεν τις έκανα γιατί δεν έβλεπα κάποιο άμεσο όφελος. Μετά όμως προχωρώντας το παιχνίδι και βλέποντας κάποιες προϋποθέσεις που υπάρχουν σε καρτασία, ακόμα και στο τέλος του γύρου που έλεγε κάποια πράγματα, ούψ, λέω, από αυτά δεν δοκίμασα να κάνω κάτι. Δεν έδωσα την πρέπουσα σημασία και τώρα αποκτώ μια καλύτερη εμπειρία και ναι, κάποια πράγματα που υπήρχαν σαν ενέργειες και τα οποία τα περιφρόνησα, βλέπω ότι θα μπορούσαν να με έχουν βοηθήσει στο τέλος της χρονιάς. Άρα λοιπόν έχει και αυτό το παιχνίδι. Βέβαια οι πόροι που έχεις στη διάθεσή σου και οι ενέργειες είναι περιορισμένα. Επομένως πρέπει, δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Κάπου θα πεις, θα δεχτείς ότι εδώ δεν θα τα πάω καλά για να βελτιώσω κάτι που θεωρώ πιο πρώτης προτεραιότητας, βάσης προτεραιότητας. Εκείνο που πρέπει να πω και μπορεί να αποφύγει ενδεχομένως αρκετούς παίκτες είναι ότι πολλές, όλες σχεδόν οι ενέργειες πλην ελαχίστων απαιτούν, έχουν πιθανότητες που σημαίνει ότι απαιτούν ζάρε, είτε το δεκαράκι, είτε το δεκάζαρο, είτε το κλασικό το εξάζαρο, είναι όλα με πιθανότητες. Το οποίο είναι λογικό γιατί δεν κάνεις micromanagement, είσαι ο πρόεδρος και λες τι θέλεις στην ουσία, δεν λες τι θα γίνει, λες στο μηχανισμό σου τον κρατικό τι θες να γίνει. Το αν θα γίνει εδώ, αν θα πετύχει ή όχι, είναι θέμα πιθανότητων. Σε κάποιες ενέργειες έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να τις πετύχεις, σε κάποιες άλλες δεν έχεις τόσο καλές πιθανότητες και πρέπει να το αποδεχθείς αυτό. Ορισμένες φορές, αρκετές φορές μόνο, πρέπει να πάρεις και ένα σχετικό ρίσκο. Μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει. Άρα το παιχνίδι έχει ζάρι. Επομένως αυτό μπορεί να ξενήσει ή να στενοχωρήσει πολλούς, όμως δεν εξαρτώνται τα πάντα από το ζάρι. Επίσης, επειδή είναι πολλά τα ζάρια, ενδεχομένως για κάποιους, δηλαδή είναι πολλά τα ζάρια, στο τέλος θα, η στατιστική λέει ότι κάπου θα εξισορροπηθούν. Θα έχεις αρκετές κακές ζαριές, θα έχεις μέτριες, θα έχεις κακές ζαριές. Το θέμα είναι ότι δεν θα έχεις τις καλές ζαριές εκεί που θες εσύ και μπορεί να μην έχεις και τις κακές εκεί που φοβάσαι ότι θα τις έχεις. Το καλό είναι ότι επειδή είναι πολλά τα ζάρια, θα έχεις και καλές και κακές ζαριές. Ανέλπιστα καλές, ανέλπιστα κακές. Μπορείς να τις επηρεάσεις. Δυστυχώς θέλει κόπο, θέλει δουλειά και εκεί φαίνεται η δουλειά στο όταν θα μπορέσεις τι modifiers, τι τροποποιήσεις θα μπορείς να κάνεις στο ζάρι. Μην φανταστείτε μεγάλες τροποποιήσεις. Σπάνια οι τροποποιήσεις αυτές θα είναι πάνω από, δηλαδή σε κάποιο μπορεί να είναι μόνο μείον 1 ή μείον 2. Σε αυτό το παιχνίδι όσο μικρότερο, γενικά τόσο καλύτερο, τόσο όταν απλώς υπάρχουν επιλογές και εντάξει, αλλά γενικά όταν προσπαθείς να πετύχεις κάτι, όσο λιγότερο τόσο καλύτερο. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι πιθανότητες είναι, σε κάποιες ενέργειες οι πιθανότητες είναι 50-50, σε κάποιες ενέργειες οι πιθανότητες είναι σαφώς καλύτερες και μπορείς να επηρεάσεις αυτούς τους δείκτες που σου δίνουν καλύτερες πιθανότητες. Π.χ. ας πούμε υπάρχει κάποιο δείκτη στον οποίο ρίχνεις το ζάρι και πρέπει να φέρεις χωρίς τον τρόπο, πρέπει να φέρεις από 8 και κάτω, δηλαδή πιθανότητες 80% επιτυχίες. Δεν σημαίνει ότι θα το πετύχεις πάντα. Έχεις όμως πολύ καλές πιθανότητες. Ή είναι ένας δείκτης τον οποίο μπορεί να επηρεάσει. Είναι ένας δείκτης που κυμαίνεται ας πούμε από το 2 μέχρι το 8. Άρα εκεί πέρα, αν έχεις επενδύσει σε αυτό το δείκτη και το φέρεις το 8, να έχεις πολύ καλές πιθανότητες επιτυχίες. Και πάλι μιλάμε πάντοτε σε αυτά τα παιχνίδια για πιθανότητες, δεν μιλάμε για βεβαιότητες ότι κάτι θα γίνει. Επίσης τα modifiers, τα DRMs, που είναι τα role modifier, που λέμε, συνήθως είναι μείον 1, μείον 2, μέχρι εκεί, μπορεί να είναι και συν 1, συν 2, δηλαδή δεν έχεις επενδύσει κάπου, δεν έχεις προσέξει μια περιοχή, τότε θα αρχίσουν να συσσωρεύονται modifiers θετικά στο συν, θα σου ανεβάζονται ζωριά και αυτό θα σου κάνει γενικά κακό. Άρα είναι θέμα ότι οι ενέργειες δεν πάνε ακριβώς χαμένες, επενδύεις για τις μελλοντικές ενέργειες που θα κάνεις. Βέβαια εντάξει και το μείον 1, να το πω έτσι, μπορεί να φαίνεται λίγο, αλλά και το μείον 1 σε ένα δεκάζαρο είναι στην ουσία 10% βελτίωση πιθανοτήτων. Έτσι. Και μπορεί αυτό το π.χ. το 80% που λέγαμε προηγουμένως να το κάνει 10% ή είναι 60% πιθανότητα, στο κάνει 70%. Άρα έχει και αυτό την αξία του και τη σημασία του.
Σαφώς όμως ήθελα να το πω και το συζητάω αρκετή ώρα, γιατί ξέρω ότι σε πολλούς από εσάς υπάρχουν πιο δετερμινιστικά παιχνίδια, παιχνίδια που δεν έχουν το στοιχείο της τύχης, δεν είναι ακριβώς τύχη εδώ πέρα, είναι πιθανότητες, δεν είναι τύχη. Τύχη θα ήταν αν έριχνες πέντε ζάρια σε όλο το παιχνίδι, ας πούμε, και από αυτά κρινόταν το αποτέλεσμα. Όχι, δεν είναι. Εδώ ρίχνεις 50 ζάρια, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι πόσες ζάριες έχω ρίξει. Επομένως, αν το δεις, θα έχεις μία σε 50 ζαρίες, αρχίζει πλέον και θα δεις και παραπάνω σαφώς, θα γίνεται μία πιο κανονική κατανομή. Επομένως, ξέρεις λίγο πολύ τι έχεις να περιμένεις. Δεν σας είπα όμως την γενική πρώτη εντύπωση. Η γενική πρώτη εντύπωση είναι θετική. Είναι ένα παιχνίδι που, παρόλο που σου είπα, παρόλο που δεν αρκετά αυτό, δεν νιώθεις ότι σε πάει το παιχνίδι. Γίνονται πράγματα, σου ρίχνει το παιχνίδι διάφορα, αλλά αυτό τουλάχιστον προσωπικά με πεισμόνει και λες, α, έκανα αυτό, στην επόμενη φορά που θα δράσω θα κάνω το άλλο για να το αντιμετωπίσω, ή όχι, εγώ θα το γνωρίσω αυτό προς το παρόν, θα επικεντρωθώ εκεί. Δεν αισθάνεσαι ότι το παιχνίδι σε παίζει χωρίς εσύ καμία συμμετοχή. Βέβαια, μπορεί να η ενέργεια να σου φαίνεται ότι τις ενέργειες τις δικές σου, επειδή έχεις σκεφτεί, έχεις αποφασίσει, είναι πιο εύκολο, τάκ-τάκ έχεις αποφασίσει, γίνεται, ενώ οι ενέργειες που κάνεις για λογαριασμό του μηχανισμού του παιχνιδιού ίσως παίρνουν λίγο περισσότερη ώρα μέχρι να βρεις πώς ακριβώς θα τις κάνεις. Όχι πολύ περισσότερη ώρα όμως. Με την εξάσκηση και αυτά, σίγουρα αυτά θα γίνονται γρήγορα και μηχανικά. Είναι ωραία αναμειγμένες οι ενέργειες, δηλαδή έχουν χωρίσει το γύρο του παιχνιδιού, τον ένα χρόνο του παιχνιδιού, στην ουσία σε τέσσερις φάσεις, συν δύο βοηθητικές στην αρχή και στο τέλος, και έχουν, είναι ανάμεικτα, να το πω έτσι. Είναι αναμειγμένα, δηλαδή δεν είναι οι φάσεις που εγώ κάνω κάτι, το παιχνίδι κάνει κάτι. Δηλαδή, τα έχουν, τις ενέργειες που μπορείς να κάνεις, τις έχουν ανακατέψει λίγο μέσα στο γύρο. Κάνεις εσύ κάτι, κάνει το παιχνίδι κάτι, μετά ξανακάνεις εσύ κάτι. Δηλαδή, υπάρχει μία εναλλαγή. Έχεις το χρόνο να αντιδράσεις μέχρι την επόμενη φορά που θα γίνει κάτι κακό. Όχι πάντοτε επιτυχημένα, όχι πάντοτε αυτό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα να βάλεις πλάνο, να το πω έτσι, τετραετίας, γίνεται, δεν έχω φτάσει στο επίπεδο ακόμα, αλλά πιστεύω ότι αποκτώντας την εμπειρία γίνεται και αυτό. Δηλαδή, αποκτώντας μια καλύτερη αίσθηση του τι δουλεύει με την κατάσταση του παιχνιδιού στο χάρτη και τι δεν δουλεύει, μπορείς να κάνεις ένα πλάνο και να πεις, ας πούμε, αυτό που σκέφτομαι τώρα, μπορεί να αποδειχθείς, μπορεί τελείως λάθος, να δω ότι, κοίτα να δεις, από τις τέσσερις ξέρω, που έχω σε μια φάση ενέργειες που μπορώ να κάνω, τρεις θα τις κάνω για να αντιμετωπίσω τα τρέχοντα, τα καυτά θέματα που μου έριξε το παιχνίδι, αλλά θα κρατήσω και μία την οποία θα την κάνω επένδυση κατά κάποιο τρόπο. Δεν θα την κρατήσω για να μην την κάνω καθόλου. Θα την κάνω, μπορείς να το κάνεις και αυτό και να κερδίσεις κάτι, κάποιους πόντους μελλοντικά, αλλά αυτό, εντάξει, θα κάνω μία ενέργεια που θα έχει πιο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Θα τη βρω στο πενταετές που λέμε εμείς, στο τετραετές εδώ πέρα, τη βρω στο πλάνο για να το κάνω, για να χτίσω για το μέλλον. Και έτσι είναι balance, θα λέει, μια προσπάθεια να εξισορροπήσεις τις πηγές που έχεις. Αυτή λοιπόν η πρώτη σκέψη σου, παίζει γρήγορα, παίζει ανέλπιστα γρήγορα. Χρόνο να έχετε, δεν θέλω να δώσω χρονικό πλαίσιο τώρα, αλλά κάθε φορά που κάθομαι και πλέον, επειδή είναι τόσο ωραία δομημένο και τόσο αναλυτικό το flipbook και όλα τα βοηθήματα, όλα αυτά που σας έδειξε στο χάρτη, όλα αυτά πραγματικά βοηθάνε να ξέρεις τι σου γίνεται, και έχοντας κατά νου αυτό, σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να διακόψεις. Κάθε φορά που θα κάνεις ένα μικρό κομμάτι, μπορείς άνετα να διακόψεις και να μπορείς να αφήσεις το παιχνίδι στο τραπέζι, διακόπτεις και μπορείς να επανέλθεις μετά από κάποιες ώρες ή την επόμενη μέρα ή μετά από μερικές μέρες, και είναι έτσι φτιαγμένο το παιχνίδι που δεν θα δυσκολευτείς να δεις σε ποιο σημείο ήσουν. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να έχεις ξεχάσει τι ακριβώς θέλεις να κάνεις, μια μετριά το χάρτη θα σου υπενθυμίσει πάρα πολύ καλά ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα στο χάρτη και στον ταμπλό του παιχνιδιού γενικότερα, θα σου υπενθυμίσει ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει να λύσεις. Έτσι, παρά το μέγεθός του, κυλάει γρήγορα, δεν σέρνεται το παιχνίδι. Πολλές φορές
προσπαθείς να σκεφτείς, θέλω να κάνω και εκείνο και το άλλο, αλλά δεν έχω αρκετές ενέργειες να το κάνω. Εντάξει, αυτό είναι σε όλα τα παιχνίδια, ισχύει αυτό και δεν είναι μειονέκτημα. Έτσι λοιπόν, οι πρώτες, συνοψίζοντας, οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πολύ θετικές. Είναι ένα παιχνίδι που βέβαια πρέπει να σε ενδιαφέρει αυτό ο τύπος παιχνιδιών. Θέλει αφοσίωση, θέλει αρκετή ώρα. Παίζει γρήγορα σχετικά. Θέλει αρκετή ώρα για να παιχτεί, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Όμως έχεις την αίσθηση ότι κυλάει. Θα παραμείνετε λοιπόν, όταν ολοκληρώσω το παιχνίδι, θα σας έχω, μπορώ να σας έχω και πιο ολοκληρωμένες εντυπώσεις, έστω από αυτή την πρώτη γνωριμία μου με αυτό. Αυτά λοιπόν, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε εν τω μεταξύ ή να σχολιάσετε, αν έχετε ήδη παίξει το παιχνίδι, ξέρετε, στα σχόλια του βίντεο και το συζητάμε. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, θα τα πούμε στη συνέχεια.